Χαίρετε. Και σήμερα Παρασκευή, εκπομπή Ολόγραμμα στον αέρα του Μεταδεύτερο, παρουσιάζει ένα project που παίζεται τον τελευταίο καιρό, τα Πειραγμένα. Η Ιφηγένεια Ιωάννου και ο Δημήτρης Λάπας είναι οι αίτιοι για αυτό το project. Η Ιφηγένεια είναι ήδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Ιφηγένεια. Καλησπέρα. Ελπίζουμε και ο Δημήτρης να ακουστεί στα μικρόφωνά μας. Η Ιφηγένεια Ιωάννου λοιπόν και ο Δημήτρης Λάπας παίζουν πειραγμένα τραγούδια από το Σμυρναϊκό, Ρεμπέτικο και βέβαια το σύγχρονο ρεπερτόριο και μεταφέρουν έτσι την παράδοση στο σήμερα. Η Ιφηγένεια τραγουδάει, παίζει κανονάκι, ο Δημήτρης παίζει ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, κάνει φωνητικά και όπως λέει το δελτίο τύπου δίνουν έμφαση στην γκρούβα. Καλά τα λέω, Ιφηγένεια. Καλά τα λες, Βασίλη. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι των παιδιών, το οποίο θα είναι όχι δείγμα, είναι απεικονίζει την πραγματικότητα αυτού του project, δηλαδή τα Πειραγμένα. Έχει τίτλο «Ψήλος», τραγουδήθηκε για πρώτη φορά από τη Ρίτα Μπατζή και η στίχη και η μουσική είναι του Σταύρου Παντελίδη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πειραγμένα με την Ιφηγένεια Ιωάννου και το Δημήτρη Λάπα. Ιφηγένεια, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα για αυτό το project. Για πες μου, πώς ξεκίνησε αυτό, ποιανού ήταν η ιδέα? Κοίταξε, δικιά μου ήταν η ιδέα. Είπα κάποια στιγμή στο Λάπα, αν θέλει να παίξουμε μαζί, να πειραματιστούμε και να πειράξουμε κάποια από τα αγαπημένα κομμάτια που έχω ξεχωρίσει
μέσα στην πορεία της ενασχόλησής μου αυτή τη μουσική. Και ο Λάπας δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το project. Εντάξει, είμαστε της άποψης ότι δεν είναι η παράδοση ένα μουσιακό είδος, έτσι. Δηλαδή, αποτελεί πηγή έμπνευσης για μας. Εντάξει, με λίγα λόγια έτσι πειραματιζόμαστε. Δεν... Θα επανέλθουμε σε αυτό το project να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αργότερα. Mm-hmm. Εννοώ και παρακάτω κατά mm-hmm. τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλω λίγο να κάνω μια αναδρομή στη μουσική σου πορεία. Mm-hmm. Με φτάσει σε αυτό το σημείο να πειράζεις διασκευές. Παίξε ένα μεταπτυχιακό πάνω σε αυτό το... Ναι. Με τη Ρίτα Μπατζή, το μεταπτυχιακό ήταν στο Πανεπιστήμιο. Ναι, στο ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ήταν το πρώτο μου το προπτυχιακό. Εκεί έκανα κανονάκι με τον Τζαρδάκα τον Απόστολο. Και η πτυχιακή μου εργασία ήταν για τη Ρίτα Μπατζή. Μετά κατόπιν συνέχισα τις σπουδές μου στο ΕΚΠΑ. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ερμηνεία Φωνητικής και Ενόργανης Μουσικής. Και εκεί έκανα κανονάκι με τον Πάνο τον Δημητρακόπουλο. Και οι δύο πολύ καλοί. Να πάμε πιο πολλά χρόνια πίσω. Έχεις γεννηθεί μέσα στη μουσική. Έχεις ξεκινήσει κλασικές σπουδές στην κιθάρα από πολύ μικρό παιδί. Μας φτάνεις έτσι ένα ιστορικό για να φτάσουμε στο σήμερα. Ναι. Μέχρι τα μεταπτυχιακά που τα είπαμε πρώτα. Ναι, ναι. Εντάξει, οι γονείς μου είναι μουσικοί. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής κλασικής κιθάρας στο Ελληνικό Οδείο. Από τους πιο έτσι σκληροπυρηνικούς δασκάλους της Αθήνας, τη δεκαετία του 80. Με αυτόν ξεκίνησα δηλαδή και με αυτόν τελείωσα και με αυτόν πήρα πτυχίο και δίπλωμα. Με τον πατέρα σου. Ναι, με τον πατέρα μου. Ναι. Δηλαδή ήταν μονόδρομος οι σπουδές στην κλασική μουσική, να το πω. Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια ας πούμε ξεκίνησα έτσι, ας πούμε, αλλά μετά εντάξει και εγώ το αγάπησα και μου άρεσε πολύ. Και πώς έγινε αυτή η μετάβαση να πας σε παραδοσιακούς δρόμους, να ψάξεις λίγο άλλα πράγματα? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, μόλις ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην ευρωπαϊκή μουσική, ένιωθα μετά ότι μου λείπει κάτι. Ναι, είχα και κάποια... Πήγαινα σχολείο στο μουσικό... Της Παλίνης. Είσαι η φουρνιά... Είμαι η έκτη φουρνιά. Ναι, ναι. Από όταν ξεκίνησαν τα μουσικά. Ναι, ναι. Και εκεί ήρθα σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική. Κάναμε χοροδίες, με όργανα. Εκεί πρωτάκουσα και το κανονάκι δηλαδή. Και κάπως έτσι το κράτησα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και αποφάσισα όταν τελείωσα με την κιθάρα να ασχοληθώ με αυτό το όργανο. Και βρήκα, ας πούμε, το Απόστολο Τσαρδάκα που είναι στο ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και ξεκίνησα εκεί ουσιαστικά. Οπότε έχεις μια ολοκληρωμένη μουσική παιδεία και στο κλασικό κομμάτι αυτής και στο παραδοσιακό και στο όργανο, με ένα παραδοσιακό όργανο και σε κλασικό στην κιθάρα. Εντάξει, οπότε αναπόφευκτα... Ολοκληρωμένη, ξέρεις, ολοκληρωμένη στη μουσική δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι είναι η γνώση σου, αλλά ναι. Εννοώ ότι έχοντας αυτές τις επιρροές και αυτά τα ακούσματα και τα διαβάσματα περισσότερο ότι μπορούσες να φτάσεις σε ένα σημείο μετά από πολλά χρόνια να αρχίσεις να λες δεν πειραματίζομαι λίγο αφού έχω την κλασική βάση. Έχω ασχοληθεί με το παραδοσιακό. Δεν τον μπερδεύω λίγο στο κεφάλι μου αυτό να δούμε τι θα βγει. Ναι. Εξού και τα πειραγμένα, ναι. Εντάξει, ήταν μια ανάγκη, δηλαδή πραγματικά μου βγήκε μια ανάγκη να παίξω. Βέβαια, όλο αυτό έχει και καταβολές προηγούμενων ετών. Να πούμε εδώ για τη συνεργασία που είχες για τουλάχιστον 6 χρόνια με τον Δημήτρη τον Μιστακίδη. Ναι, βέβαια. Ακόμα την έχω. Από Δημήτρη σε Δημήτρη είσαι πάντως. Δηλαδή. Δημήτρης Μιστακίδης, Δημήτρης Λάπας, ίσως για μένα είναι οι κορυφαίοι κιθαρίστες στο είδος τους τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Βέβαια. Ήταν το project Rebetica με κιθάρες, ναι. Που ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη και εσύ όντως μια Αθηναία να ξεκινάς τη μουσική σου πορεία από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, και στην Πριγκιπέσα κιόλας.
Να πάμε να τα πούμε αυτά μετά, γιατί ναι, μιλάμε ναι. αρκετή ώρα, να ακούσουμε μια διασκευή που έχετε mm-hmm. κάνει με τον Δημήτρη σε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Το Χαράματα η ώρα 3 και επανερχόμαστε. Αυτό δεν το έκανα με τον Δημήτρη τον Λάπα, αυτό το έκανα μόνη μου. Ήταν από αυτά που πείραξα μόνη μου. Ωραία. Αλλά εντάξει, ουσιαστικά δεν είναι και δεν έχει πειραχτεί. Πάντως με τον Δημήτρη το παίζετε στα ζωντανά σας. Θα πούμε για τις εμφανίσεις σας. Τα ναι, παίζετε ναι, ναι. στα ζωντανά αυτό το κομμάτι. Ναι, βέβαια. Ναι. Κανονάκι. Φιγένεια, η εξής ερώτηση. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη σε έχουν αποκαλέσει μια σύγχρονη ρεμπέτησα. Ναι. Ενστερνίζεσαι αυτό τον τίτλο? Και πες μου γι' αυτό όλο. Γιατί ξέρεις, πολύ εύκολα στην Ελλάδα βαφτίζουμε
Κόσμο και ο Κοσμάκη με κάτι. Βάζουμε ταμπέλα. Μας αρέσουν οι ταμπέλες. Εντάξει, ναι, μας αρέσουν οι ταμπέλες. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι ταμπέλες εμένα, αλλά okay, με την έννοια ότι ασχολούμαι με αυτή τη μουσική. Εντάξει. Μάλλον αγαπώ το ρεμπέτικο παρά είμαι ρεμπέτησα. Δεν ξέρω. Οπότε είσαι μια σύγχρονη μουσικός, τραγουδίστρια που αγαπάει το ρεμπέτικο. Ναι, ναι, μάλλον πιο καλά μου αρέσει αυτό. Για πες, είχαμε αφήσει την κουβέντα την προηγούμενη πριν το τραγούδι όσον αφορά το ξεκίνημα στη Θεσσαλονίκη. Πώς ναι. Μια Αθηναία βρέθηκε εκεί ναι. Και μετά κάνοντας κάποια χρόνια εμφανίσεις εκεί κατηφόρησε και κάνει τα δικά της project στην Αθήνα. Για πες λίγο αυτή την ιστορία. Ναι, κοίταξε, μόλις τελείωσα το TAIT, λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, ήταν μια χρονιά που ψάχνανε τα παιδιά πάνω στην πριγκιπέσα. Θέλανε μια κοπέλα να τραγουδάει και αν είναι δυνατόν να παίζει και ένα όργανο. Και κάπως ήρθαμε σε επαφή και πήγα στην πριγκιπέσα. Παράλληλα έκανα εντωμεταξύ και ένα εξάμηνο την πρακτική μου άσκηση πάνω στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Οπότε λέω, okay, θα πάω Θεσσαλονίκη. Θα βγάζω και τώρα προς το ΖΙΝ. Ναι, θα πάω Θεσσαλονίκη. Εντάξει, για και μένα... αυτή η βόλτα εκεί κράτησε... Κράτησε 3 χρόνια τελικά. Ναι, γιατί με το που πήγα πραγματικά έδεσα πάρα πολύ με τα παιδιά. Εκεί με το Δημήτρη το Σφίγγο, με τον Χρήστο το Μαστέλο... εντάξει, ο Μαστέλος ολόκληρη ιστορία, έτσι. Είναι τραγουδιστής 70 χρονών. Είναι, τραγουδάει από τα καμπαρέ στην Αθήνα, από τη δεκαετία... ούτε και θυμάμαι ποια δεκαετία. Οι τελευταίοι αναπεμείναντες ναι, αυτού του είδους. Ναι, 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 ο Μαστέλος. Και ο Αντολάκη το Χαλκιά στο Μπουζούκι και ήμασταν έτσι μια πολύ καλή παρέα. Περάσαμε πολύ ωραία και εγώ έμαθα πολλά πράγματα εκεί, δηλαδή... Εκεί ήταν το ξεκίνημά μου ουσιαστικά. Παράλληλα και με το Μιστακίδη που είχαμε ξεκινήσει τις εμφανίσεις μας. Τώρα βέβαια θα με αναγκάσεις εκεί γιατί αναφερόμαστε στους Δημήτριδες. Δημήτρης Λάπας, Δημήτρης Μιστακίδης. Έχεις παίξει μπάλα και στα δύο τέρματα, δηλαδή στις δύο καλύτερες κιθάρες είπαμε στο μουσικό αυτό χώρο. Αν θα κάναμε μία σύγκριση. Σύγκριση μεταξύ, σύγκριση. Ναι. Συγκρίναμε την εποχή που έπαιζε με το Μιστακίδη και σε σχέση τώρα που παίζει με το Δημήτρη, ναι. Το Λάπα, έτσι για να τα ξεχωρίζουμε. Δημήτρη, ναι. Δες και οι δύο. Ποιες διαφορές θα εντόπιζες? Κοίταξε, δεν θα σου πω ποιος είναι καλύτερος, δεν κάνω αυτή την ερώτηση, ποιος είναι καλύτερος ή καταλαβες ή τι προτιμάς, γιατί βέβαια είναι άλλα χρόνια, άλλα πράγματα, αλλά διαφορές που εντοπίζεις σε αυτές τις συνεργασίες, κυρίως μουσικές διαφορές, έτσι. Κοίταξε, καταρχήν με το Μιστακίδη ακόμα συνεργαζόμαστε. Δεν έχει σταματήσει η συνεργασία. Παίζουμε μάλιστα αύριο στο Σταυρό του Νότου. Τώρα, οι μουσικές διαφορές το που είναι... κάνει το project με τα εγκλήματα, την αναφορά στα εγκλήματα. Ναι, ναι, ρεμπέτικα. Ναι. Τώρα, να σου βρω τις διαφορές. Εντάξει, απλά να με το Λάπα είμαστε... Έχουμε επιχειρήσει, είναι λίγο πιο, να το πω τολμηρό, με την έννοια κιόλας ότι είμαστε και δύο μόνο όργανα και με την έννοια ότι το κανονάκι έτσι το έχω βάλει μαζί με την κιθάρα να κάνει κολοτούμπες που λένε, δηλαδή μόνο με αυτή την έννοια ίσως να υπάρχουν διαφορές κατά τα άλλα και με το Μιστακίδη από φέτος παίζω κανονάκι και ο Μιστακίδης έχει κάνει πολύ ωραίες διασκευές στα κομμάτια. Κινείστε στα ίδια είδη, να το πω, τραγουδιών, έτσι. Ναι, ναι. Ίσως λίγο περισσότερο στο Σμυρνέικο με τον Λάπα, γιατί το project αυτό περιέχει ουσιαστικά κάποια αγαπημένα μου κομμάτια που έχω επιλέξει. Και ναι, μ' αρέσανε πάρα πολύ κάποια κομμάτια από το Σμυρνέικο ρεπερτόριο. Ερμηνεύεις πολλές φορές τραγούδια της Ρίτας Αμπατζή. Εξού και το μεταπτυχιακό που έκανες πάνω στα τραγούδια της, το υφολογικό αυτό που έκανε, που έχει η Ρίτα το ιδιαίτερο. Και προτιμάς να λες κομμάτια μιας μη τόσο γνωστής, να τις πω, ρεμπέτσας, έτσι. Όπως όσο είναι η Ρόζα. Όσο είναι η Ρόζα Ασκενάζη, αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι δεν είναι γνωστή. Για αυτούς που ασχολούνται με το ρεμπέτικο, εννοείται ότι ξέρουν την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, τη Ρίτα Μπατζή, τη Ρόζα Ασκενάζη. Φυσικά, ναι.
την Αγγέλα Παπάζογλου, καλά το ναι, λέω. Βέβαια, ναι. Άσχετα το πόσα τραγούδια είπε η κάθε μία. Ήθελα να σε ρωτήσω για τη Ρίτα συγκεκριμένα. Προτιμάς τις θλιμμένες φωνές? Ναι, να σου πω την αλήθεια. Και εντάξει, θα τολμήσω να πω ότι τουλάχιστον κατά τη δικιά μου άποψη η Ρίτα Ιαμπατζή είναι για μένα έτσι πιο καλή τραγουδίστρια. Είναι πιο μεστή. Έχει ένα χαρακτήρα που φαίνεται στα τραγούδια της που με συγκινεί περισσότερο εμένα. Καθαρά συναισθηματικά δηλαδή το έχεις επιλέξει ή μουσικά? Ότι είναι πιο στα κάτι, είναι πιο καλά στο τόνο, ξέρεις, διάφορα πράγματα που ναι, προσέχουν μουσικά. Οι τραγουδιστές σε παλιότερους τραγουδιστές. Ναι, είναι και μουσικά, είναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Αλλά για είναι... έκταση φωνής και τέτοια. Ναι, κοιτάξει, και αυτό μέσα. Επίσης είναι μια τραγουδίστρια η οποία σέβεται πάρα πολύ το συνθέτη και τη μουσική την ίδια. Δηλαδή θεωρώ ότι η Αμπατζή με έναν τρόπο υπηρετεί το συνθέτη. Ενώ η Ρόζα έγινε πιο πολύ βασίλισσα, πιο πολύ κυριάρχησε, ας πούμε. Πιο πολύ φάνηκε η ίδια μέσα από αυτό. Ενώ η Αμπατζή, ναι, νομίζω ότι υπηρέτησε πιο πολύ το τραγούδι και το συνθέτη. Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο φαντάζομαι και αυτό με το Δημήτρη το Λάπα το έχει φτιάξει. Το «Δε με θέλεις πια» είναι σε μουσική του Δημήτρη Σέμψη και η στίχη είναι του Άγγελου Ραυτόπουλου. Πρώτη εκτέλεση της Ρόζα σε Σκενάζη. Ωραία, θα ακούσουμε από την Ιφηγένεια. Thank you.
εσύ θυμώνεις κι όλο θες να με μαλώνεις. Δεν λυπάσαι που με λιώνεις. Δεν θυμάσαι τα παλιά μας, τα λυσαρικά φιλιά μας, τα μεδίσια τα τρελά μας. Όλα ήτανε ψευτιά και δεν με θέλεις πια. Εδώ λοιπόν στο ολόγραμμα η Ιφηγένεια Ιωάννου και ο Δημήτρης Λάπας με το project Πειραγμένα. Γεια σου Δημήτρη, όπου και αν είσαι. Δυστυχώς ο Δημήτρης δεν έχει εμφανιστεί στο στούντιο. Αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στα Πειραγμένα σε αυτό το project. Ιφηγένεια, να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Θέλω να μου πεις για τα τραγούδια που τραγουδάς. Έχουν αναφορές στον έρωτα, στο θάνατο, στην αδικία, στη ζωή. Πολλές φορές και αρκετές μπορώ να πω στα ναρκωτικά. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις βαριές λέξεις μέσα σε αυτό το ρεπερτόριο. Πώς τις αντιμετωπίζω ναι, εγώ. Και τραγουδιστικά και... Κοίταξε να δεις, αυτά όλα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα κομμάτια, αυτά που λέγονται, είναι αλήθειες. Οπότε μόνο έτσι μπορώ να τις αντιμετωπίσω κι εγώ και έτσι προσπαθώ να τις ερμηνεύσω κιόλας. Η επιλογή των κομματιών για να βγείτε να παίξετε στα ζωντανά, πώς γίνεται? Δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια τα οποία σε βοηθά να αποφασίσεις ναι αυτό θα το βάλουμε στο ρεπερτόριό μας, ναι αυτό θα το διασκευάσω? Ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί? Κοίταξε, άλλες φορές είναι κομμάτια που απλά με συγκινούν, έτσι. Είναι κομμάτια που... είναι κομμάτια που τα έχω ακούσει και με το που τα άκουσα από τις πρώτες εκτελέσεις αισθάνθηκα ότι, ας πούμε, αυτό που ακούσαμε τώρα, το «Δεν με θέλεις πια», μόλις το πρωτάκουσα λέω αυτό το κομμάτι για την εποχή του τότε ήταν πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, το εννοείς μουσικά, στιχουργικά? Ναι, ναι, και στιχουργικά βέβαια. Είναι, καταρχήν στιχουργικά είναι πολύ τολμηρό, έτσι. Δηλαδή είναι παραπάνω τολμηρό από όσο είναι συνήθως τα ρεμπέτικα. Γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι στα ρεμπέτικα όλα λέγονται με το όνομά τους, αλλά εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τα λυσάρικα φιλιά σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή έχει ένα στίχο πολύ τολμηρό. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μια γκρούβα, σαν να υπάρχει, ακούω μια γκρούβα από πίσω, την οποία απλά δεν την βρήκα στην πρώτη εκτέλεση και μόλις τα άκουσα ήθελα να τα ακούσω λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή εκείνη στην οποία γράφονταν αυτά τα τραγούδια ήταν λυτή. Ναι. Υπήρχαν μεγάλα κόστη για να βγουν σε ένα δίσκο αυτά, ξέρεις, με τα κεριά τότε, ναι. Και όλα αυτά τα σχετικά, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είχαν οι μουσικοί τότε ή οι συνθέτες τη διάθεση να ντύσουν, να στολίσουν ορισμένα κομμάτια, αλλά δεν τους έβγαινε, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους χρονικούς. Ναι, εντάξει, νομίζω δηλαδή αυτή η γκρούβα που λες ότι υπάρχει πίσω από αυτό, αυτοί μπορεί να μην θέλανε κιόλας να το κάνουν, γιατί η εποχή ήταν έτσι όλοι. Ναι. Ήταν λυτή η εποχή, έως φτωχική, έως... Αλλά νομίζω όμως ότι η παράδοση πρέπει να εκφράζει τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και την άποψη που έχουμε για τη σημερινή κοινωνία, έτσι. Και σήμερα υπάρχει τεχνολογία μπόλικη και σε πολύ μεγάλο επίπεδο και υπάρχουν γρήγορες ταχύτητες, έτσι δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε αυτά. Ήδη μας κάλυψες όσον αφορά την επιλογή των κομματιών στις αναφορές σου, για ποιο λόγο και ποιοι είναι οι λόγοι μάλλον τους οποίους επιλέγεις τα κομμάτια. Είπες ότι σε συγκινούν με το που ακούς κάτι, οπότε το ζωντανό που θα μας παίξεις σε λίγο, ποιος ήταν ο λόγος που το επέλεξες να μπει στο ρεπερτοριό σου ή να το παίξεις και τώρα στην εκπομπή? Νομίζω ότι αυτό ήταν, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρη ότι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που έτσι αγάπησα και το πρώτο κομμάτι που έμαθα να παίζω και να τραγουδάω, τέλος πάντων. Έχει τίτλο? Η Καλόγρια. Την Καλόγρια την έχουμε να την ακούσουμε και
με το Δημήτρη τον Λάπα, θες να το παίξεις ζωντανό ή θες να παίξεις κάποιο άλλο? Θα το παίξω ζωντανό, αλλά θα το παίξω μόνη μου. Δεν πειράζει. Ναι. Θα έχεις και μία εκτέλεση μόνο με κανονάκι, λοιπόν. Okay, τι ωραία. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, καλά. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν ένα τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου σε μουσική και στίχους. Η πρώτη ερμηνεία ήταν της Ρίτας Αμπατζή και αυτό της Ρίτας Ιφηγένεια. Ναι. Θέλω να πούμε ότι αυτά τα τραγούδια, αν και το έπαιξες σήμερα μόνη σου εδώ χωρίς τον Δημήτρη τον Λάπα, τα παίζετε στις ζωντανές εμφανίσεις. Έχετε ξεκινήσει έτσι μέσα στο χειμώνα να εμφανίζεστε σε διάφορα μαγαζιά της Αθήνας, παρουσιάζοντας αυτό το project, ναι, τα πειραγμένα.
αυτή την περίοδο παίζετε στην Κλιματαριά κάθε Τρίτη. Ναι, κάθε Τρίτη. Μίλησε μας λίγο για, λοιπόν, για, τα, για τις εμφανίσεις αυτές. Κοίταξε, τον προηγούμενο μήνα κάναμε ένα live, μια εμφάνιση στις Ρίζες. Είναι ένας χώρος που άνοιξε τώρα, ένας πολύ ωραίος χώρος, στον Κεραμικό. Τέλος πάντων, και αυτό το μήνα κάνουμε τις τρίτες τις εμφανίσεις μας στην Κλιματαριά. Εγώ και ο Λάπας έχουμε special guest αυτή την Τρίτη. Πες το. Δεν ξέρω να το πω. Πες το. Ναι, θα είμαστε με τον, με τον Γκιουρτσόγλου, τον γιο της στο, στον Πάσο, και τον Καρύπη στα Κρουστά. Οπότε θα είμαστε τέσσερις για αυτή την Τρίτη. Μουσική πανδεσία, λοιπόν, παιχταράδων. Ναι, ναι, αυτή την Τρίτη πραγματικά. Και έχουμε και άλλη μία Τρίτη όπου θα είμαστε πάλι μόνοι μας με τον Λάπα, και τον επόμενο μήνα συνεχίζουμε τις Δευτέρες, για τέσσερις Δευτέρες τις Ρίζες, το Φλεβάρι δηλαδή. Τώρα θέλω να μου πεις, μια και μιλάμε για αυτές τις εμφανίσεις σας, ποιοι είναι οι λόγοι για να έρθει κάποιος να σας ακούσει, τι προσφέρετε? Εντάξει, εμείς προσφέρουμε τη δικιά μας την αλήθεια και το δικό μας το, την άποψη που έχουμε εμείς για τη μουσική, και φυσικά σε όποιον αρέσει αυτό το πράγμα, δεν είναι αλίμονο. Παιδί μου, υπάρχει κάποιο, κάτι διαφορετικό? Μιλάμε για ένα project με ονομασία Τα Πειραγμένα. Κάνετε τις δικές σας παρεμβάσεις στα κομμάτια. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος. Ναι. Έτσι, ο Δημήτρης π.χ. είναι ένας δεύτερος λόγος. Ο Δημήτρης, ο Λάπας φυσικά. Πάντα και είναι απρόβλεπτος. Πάντα, όπως πάντα, σήμερα. Ναι. Όπως σήμερα, ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, απρόβλεπτος, διαφορετικός. Δεν είναι δηλαδή ότι θα παίξετε μία διασκευή ενός κομματιού και θα παίξει τα ίδια ακόρντα ή τα ίδια σόλα μέσα. Ότι δεν διαβάζει παρτιτούρα και θα παίξετε το ίδιο πράγμα. Ναι, κοίταξε. Κάποια σημεία είναι σίγουρα σταθερά. Υπάρχουν και σταθερές. Σταθερές, αλλά από εκεί και πέρα το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι είναι πάρα πολύ έντονο στα live μας. Και ναι, πραγματικά ο Λάπας είναι και, δηλαδή, σου δημιουργεί και το θαυμασμό και τη συγκίνηση. Για και μιλάμε, λοιπόν, και για το Λάπα, για πες μου λίγο για το Δημήτρη. Τώρα να σου πω, αυτή την ώρα δεν ξέρω αν θα πω τα καλύτερα που μας έχει στήσει εδώ, αλλά εντάξει, τον αγαπάμε. Μου, η σχέση σου με το Δημήτρη Λάπα ποια είναι? Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Πραγματικά, κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε παρέα, έτσι κι αλλιώς, έτσι. Καλά, πέρα από το μουσικό, το οποίο δεν το συζητάω, μόλις το αναφέραμε, αλλά ναι, τον αγαπάω πολύ και κάνουμε και παρέα και μιλάμε για διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι, πριν κάνα χρόνο που είχαμε συναντηθεί, έπαιζε νομίζω στο Γυάλινο upstage με τον Μάκη το Σεβίλογλου. Και ναι. Προς το τέλος, μετά στο τέλος, όταν βρεθήκαμε εκεί στο μπαρ και μιλάγαμε, μου βάλε πολύ χαρούμενος στο κινητό του να μου λέει, άκουρε, μπιπ, ναι. Μια διασκευή που φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, με την Ιφηγένεια. Νομίζω μου είχε το πρώτο κομμάτι που κάνατε στο στούντιο. Το πρώτο ήταν το «Δε με θέλεις πια». Από Τα Πειραγμένα. Και του λέω, ρε φίλε, του λέω, τι είναι αυτό, είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, έρχεται η ώρα, λοιπόν, που παρουσιάζουμε αυτό το project. Και ένα τελευταίο που θέλω να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα είναι το εξής. Έχετε αναφέρει, και εγώ είναι και διέστησή μου, δεν ξέρω, κάπου ή το διάβασα ή το φαντάστηκα ότι το διάβασα, ότι θα ακολουθήσει κάποιο CD για αυτό το project. Ισχύει? Ναι, ναι. Θα βγάλουμε ένα δίσκο με το καλό. Εντάξει, είμαστε καθοδόν γι' αυτό. Θέλει, δηλαδή, πολύ το υπολογίζεις μέσα στο 2019. Ναι, θα, ναι, ναι, περιλαμβάνει πόσα τραγούδια, έχουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό? Περίπου 10 τραγούδια θα περιλαμβάνει, και θα είναι μέσα στο 2019. Ο Ξεμάγκας θα είναι μέσα? Επειδή τον θέλεις εσύ, ναι, θα είναι. Ωραία. Και κρυφό να το κάνετε, να βάλετε 11, λοιπόν, ένα μονό αριθμό με τον Ξεμάγκα μέσα. Είπαμε επόμενες εμφανίσεις εξωτερικό, γιατί έχετε πάει εξωτερικό. Πήγαμε στο Art Basis Βρυξέλλες με το Λάπα, και ναι, θέλουμε να κάνουμε και άλλα ταξίδια έξω, αλλά να, θα δούμε, στην πορεία θα τα βρούμε. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πάρουμε και δύο ανάσες, ε. Τι λες, Ευγένεια? Να πάρουμε, ναι, ναι, να ακούσουμε. Τα Ξένα Χέρια, πρώτη εκτέλεση Getting Grey, σε στίχους και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη.
Ποιος μεγάλωσε στα ξένα χέρια κι ήπιε το δάκρυ της ορφανιάς το πικρό. Αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρως με πόνο το ψωμί όταν βρέθεις χωρίς προστάτη στη ζωή. Αυτός γνωρίζει τι θα πει να τρως με πόνο το ψωμί όταν βρεθείς χωρίς προστάτη στη ζωή. Είναι πικρά, είναι βαριά τα ξένα χέρια. Τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια, είναι μαχαίρια. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν το τέλος, φτάνουμε σιγά σιγά η Ιφηγένεια. Ακούσαμε τα ξένα χέρια και να μιλήσουμε λίγο και για την Ιφηγένεια εκτός μουσικής. Τι αγαπάς, με τι ασχολείσαι, είσαι όλη την ημέρα πρόβα, διάβασμα, τραγούδι, ξανά πρόβα και η προσωπική σου ζωή είναι, ζωή, τι είναι αυτό? Μόνο μουσική. Όχι, να πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο. Μόνο που κάνω μαθήματα μουσικής, έχω μαθητές στο κανονάκι και στο τραγούδι. Και ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ και περνά πολύ καλά με τις μαθητές. Πες ότι έχεις και δικά σου τραγούδια στα σερτάρια και γράφεις και κάποια στιγμή μπορούμε να δούμε ένα δίσκο που να αφορά δικιά σου μουσική. Θα το ήθελα να το πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γράφω. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχω. Δεν έχεις συνθέτεις μουσικές δικές σου? Όχι, έτσι. Όχι. Οπότε διασκευάζεις, κάνεις μαθήματα. Ναι. Τι προτιμάς περισσότερο να κάνεις? Από τα δύο. Από όλα αυτά. Να τραγουδάς, να διασκευάζεις, να κάνεις μαθήματα. Μ' αρέσουν και τα τρία, πολύ. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να κάνω μόνο τα μαθήματα. Δηλαδή θέλω να έχω τα live. Θέλω να παίζω. Να σε ρωτήσω, η προσωπική σου ζωή είναι μόνο γύρω από τη μουσική? Ναι. Δηλαδή, αν θα πας διακοπές, ξέρω εγώ, έστω ένα τριήμερο, θα είσαι πάλι με το όργανο μαζί και θα κάποια στιγμή θα παίξεις? Ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Η Ιφηγένεια Ιωάννου,
δεν πειραματίζεται μόνο, όλη την ημέρα είναι αγκαλιά και γι' αυτό τις φωτογραφίες της που δίνει και στα μέσα έχει αγκαλιά το κανονάκι. Έχει ετοιμάσει ένα κομμάτι ακόμα που θα μας παίξει. Θέλω να το προλογίσεις, να μας πεις τα στοιχεία του κομματιού, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Ναι, ναι. Είναι του Βαγγέλη Παπάζογλου και αυτός σε ηχογράφηση πρώτη της από τη Ρίτα Μπατζή. Και ουσιαστικά το κομμάτι περιγράφει τη ζωή ενός μάγκα που βαρέθηκε την περιθωριακή ζωή, αναζητεί κάτι καλύτερο στη ζωή του. Ήθελε να γίνει μετά Bon Viver. Ναι, Bon Viver. Ναι, και γι' αυτό και ονομάστηκε Ξεμάγκας. Έτσι. Πάμε να το ακούσουμε ζωντανά. Ναι. Θα δείξω το εγώ
Αυτή λοιπόν ήταν η Ιφηγένεια Ιωάννου και ο Ξεμάγκας. Φτάσαμε στο τέλος, κλείνουμε με αυτό το project, τα πειραγμένα. Η Ιφηγένεια και ο Δημήτρης αναφέρουν ότι για εμάς η παράδοση αποτελεί έμπνευση, σημείο αναφοράς αλλά και πρόκληση για αναδημιουργία. Δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι παγιωμένο, πρέπει να αφήνουμε ανέγκυχτο, αλλά οφείλουμε να της δώσουμε καινούργια όθηση ώστε να προχωρήσει το ταξίδι της μέσα στον χρόνο. Ιφηγένεια, να σε ευχαριστήσω για αυτή την παρουσία στην εκπομπή μου. Για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και για τα ζωντανά. Εύχομαι να είστε καλό τάξιδι με το καλό και το συντή σας. Να ευχαριστήσω την επιστροφή εδώ του Κώστα Παπαστεργίου στον ήχο μετά από πολύ καιρό. Στα κλικ βέβαια πάντα η Μαριέτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Το ολόγραμμα πέφτει ζωντανά κάθε Παρασκευή στις 5.